Στον κύριο Γαλιατσάτο, επειδή είναι ευκαιρία που έχουμε τον κύριο Λίτρα, δεν βγαίνει συχνά. Κύριε Λίτρα, ξέρουμε ότι αποφεύγετε να μιλάτε για αυτή την υπόθεση της Πάτρας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή όλο αυτό που βλέπουμε, που βγαίνουν, μιλάνε, σχολιάζουν. Τις νέες έρευνες που γίνονται για τα δύο παιδιά. Κοιτάξτε. Ουδέτερα θέλουμε, δεν θέλουμε, ξέρετε, να. Θα σας πω το εξής. Αυτό που όλος ο ελληνικός έχει καταλάβει είναι ότι έχουν γίνει τρομερά λάθη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν θέλετε, είτε από ιατροδικαστές, είτε από την αστυνομία, είτε από τις έρευνες, όλη αυτή η ιστορία, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κενά, όπως και να το κάνουμε. Τώρα περιμένουμε κάποια στιγμή τις δύο νέες ιατροδικαστικές εκθέσεις, να δούμε αν πράγματι αλλάξουν τα δεδομένα και υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε αυτές τις εκθέσεις. Ναι. Από εκεί δηλαδή περιμένετε τις εξελίξεις. Για την Τζορτζίνα όμως πιστεύετε ότι είναι τα στοιχεία έχουν βάσει όλα αυτά γιατί που λέει η αστυνομία? Ο συνήγορος της κυρίας Πισπυρίγκου λέει ότι υπάρχουν κενά, αυτό που είπατε κι εσείς. Ναι. Ξαναλέω. Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν κενά υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο. Το ότι υπήρχε και τα μείνει στο νοσοκομείο υπήρχε. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, από εκεί και μετά τώρα η συγκεκριμένη ποσότητα που πράγματι είναι μεγάλη, τεράστια, αν δόθηκε από λάθος ιατρικό ή όχι, μένει να αποδειχθεί. Μάλιστα. Άρα πιστεύετε ότι εκεί θα κρυθεί όλο δηλαδή? Πάμε, πώς να το πω, ισάτοπο απαγωγή, δηλαδή να βγάλουμε κάποιες... Όχι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτό που περιμένω και νομίζω ότι θα προκύψουν και πολλά θέματα για την Τζορτζίνα που είπατε, είναι από τις ιατροδικαστικές των δύο παιδιών που περιμένουν. Που βρίσκονται σε εξέλιξη και στο τέλος του... Και το λέω Απόστολος Λίτρας, δεν το λέει ένας τυχαίος. Το λέω Απόστολος Λίτρας που είχε αρχικά ασχοληθεί πολύ με αυτή την υπόθεση. Να επιστρέψουμε. Καλό μήνα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Προλάβατε και είδατε Γιάννη Μαρακάκη, το γνωστό ποινικολόγο, τι κάνετε κύριε Μαρακάκη. Καλό μήνα. Καλό μήνα, ευχαριστώ. Καλή Πρωτομαγιά. Μαζί μας είναι και ο κύριος Σούρας. Θα τον καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Ο γιατρός μας, ο ψυχίατρός μας. Όλοι έχουμε ανάγκη ένα ψυχίατρο, μου φαίνεται, κύριε καθηγητά, αλλά δεν σας έχουμε για δική μας χρήση, σας έχουμε για άλλο θέμα. Προς το παρόν. Λέτε ότι θα την χρειαστούμε. Όπως το είπατε. Είναι αυτό που λέμε, αχρίαστος να είστε. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Κάνουμε και λίγο χιούμορ, μπας και καταφέρουμε, ξέρετε, και επανέλθει το χαμόγελό μας, γιατί μας έχουν κάνει όλα αυτά που ακούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε από την υπόθεση της Πάτρας. Κύριε Μαρακάκη, θέλω να ξεκινήσουμε μαζί, διότι χθες έκανε μια τοποθέτηση ο συνήγορος της κυρίας Πισπυρίγκου, η οποία εξακολουθεί να τα αρνείται όλα. Είπε ο συνήγορός της ότι δεν υπάρχει προσώρας ακριβή ώρα θανάτου για το παιδί και ότι εξ αυτού του λόγου δεν μπορεί να στηθεί η σειρά των γεγονότων που συνέβησαν στο δωμάτιο του παιδιού. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν βλέπετε εσείς στην πορεία του χρόνου κάποια αλλαγή ενδεχομένως στην τροπή της υπόθεσης και γενικώς πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δηλαδή, γιατί απευθύνεστε συχνά σε νομικούς και καλά κάνετε, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της δημοσιογραφίας, αλλά απασχολεί πάρα πολύ και την κοινή γνώμη η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή, φαίνεται και οι περισσότεροι εξ ημών θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλά στημένο έγκλημα, στο οποίο, μάλλον το οποίο οικοδομήθηκε σε κενά στην αλυσίδα του συστήματος που αφορούν από την πρώτη καταγγελία που έγινε το 2014 στο θάνατο του πρώτου παιδιού, στο συγκλονιστικό και πραγματικά εξόφθαλμο θάνατο της Ήρυδας, το μωράκι δηλαδή, το οποίο μεταφέρθηκε ήδη νεκρό στο νοσοκομείο και έτσι δεν υπήρξε κάτι ενδονοσοκομιακό ή παρέμβαση τρίτου για να πει κάποιος ότι υπήρξε κάποια παρερμηνία στο τι μπορεί να συνέβη. Εκεί θυμίζω ότι δεν μετέβη καν η αστυνομία αμέσως ώστε να γίνει αυτοψία και να έχει λυθεί όλο αυτό το σήμερα σε παρόντα χρόνο μυστήριο και ίσως να έχουμε προλάβει και την Τζορτζίνα. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να βασιζόμαστε και στη λογική, και εσείς και εμείς. Η πλευρά της υπεράσπισης όλο αυτό το διάστημα διακαώς και λογικό είναι, γιατί θέλει να έχει μια ευπρόσωπη εκπροσώπηση και η κυρία Πισπυρίγκου αναζητεί στοιχεία, τεχνικά στοιχεία που έχουν να κάνουν δηλαδή με την ιατροδικαστική επιστήμη,
και την τοξικολογία, ώστε να δείξει πως υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά την αποδεικτική διαδικασία για το θάνατο Τζορτζίνας και πως δηλαδή αυτή συνδέεται με το χέρι τρίτου που εμπροκειμένου θεωρείται ως δράση η μητέρα. Πάντως, ναι, ολοκληρώστε. Αυτός είναι και ο λόγος, θεωρώ, που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να γίνει έτσι αντικατάσταση, έτσι αντικατάσταση δηλαδή των περιοριστικών όρων. Και αποφυλάκηση. Για την αποφυλάκησή της. Δεν νομίζω, η προσωπική μου άποψη είναι και το είπα και στον κύριο Παπαδόπουλο ευθέως, ότι εδώ που βρισκόμαστε, που φαίνεται ότι η ιατροδικαστική κοινότητα σύσσωμη πλέον ομόφωνα θεωρεί ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια, δεν μπορώ να διανοηθώ πως η μάνα η οποία σκίζει τα ρούχα της λέγοντας ότι εγώ δεν το έκανα, πως είναι δυνατόν να μην τρώει τα κάγκελα και εκείνη και ο πατέρας από την αγανάκτηση και από το θυμό ότι εφόσον έχει αποδειχθεί πως κάποιος τρίτος πήρε με το χέρι του, και δεν ήταν το χέρι του Θεού, αλλά ανθρώπινο χέρι, με έγκλημα, επήρε τη ζωή από αυτά τα τρία αγγελούδια, πως είναι δυνατόν να διατηρούν ακόμα αυτή την πρωτοφανή ηρεμία. Να πάμε και στον κύριο Σούρα. Για τον κύριο Σούρα είναι αυτό. Κύριε Σούρα, είχαμε το πρωί τον κύριο Λίτρα, ο οποίος αρχικά είχε εμπλακεί στην υπόθεση. Θυμάστε που είχε αναλάβει στην αρχή και τους δύο, και το Μανώλη και την Ρούλα της Σπυρίγκου, το Μανώλη Δασχαλάκη. Το θέμα είναι, μας είπε, ότι θα εξαρτηθεί η έκβαση αυτής της υπόθεσης από τα πορίσματα των ιατροδικαστών για τα πρώτα δύο παιδάκια. Γιατί επανεξετάζονται όλα τα στοιχεία. Και θέλουμε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Αυτά περιμένουμε όλοι. Νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι είναι πάρα πολύ καλά δεμένη όλη αυτή η ιστορία. Εμείς μπορεί δημοσιογραφικά εσείς και ο καθένας από την πλευρά του να λέμε τη γνώμη, αλλά συγχρόνως των ανθρωποκτονιών εργάζεται πυροτοδός και μάλιστα ανακρίνει εντός και εκτός εισαγωγικών όλους αυτούς που πρέπει να μιλήσουν. Οι ιατροδικαστές έχουν φτάσει σε πορίσματα ή αν δεν έχουν φτάσει είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη έχουν ήδη φτάσει και θα ανακοινωθούν. Οπότε μένει μόνο να ακούσουμε το τελικό πόρισμα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Μαρακάκης, δηλαδή τι άλλο παραπάνω να δούμε. Δεν κατάλαβα ένα πράγμα. Είναι η τελευταία ώρα που το παιδί είναι μόνο του μέσα σε ένα θάλαμο νοσοκομείου. Ποιος είναι εκεί πέρα, είναι μαζί του η μητέρα. Τι έγινε αυτή την ώρα, δόθηκε και ταμίνη. Από πού δόθηκε και ταμίνη, πρώτο στο τμήμα δεν υπήρχε. Δεύτερον, γιατρός δεν μπήκε. Τρίτον, νοσοκόμος δεν μπήκε. Από πού δόθηκε και ταμίνη, έπεσε από το ταβάνι. Άρα λοιπόν, τι να ψάξουμε παραπάνω, να πάμε στις λεπτομέρειες των ωρών, των λεπτών κτλ. Ανθρώπινος οργανισμός είναι, αντιδρά με το δικό του τρόπο. Άρα λοιπόν, νομίζω είναι πολύ καλά δεμένη αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα που αφορά τη δικιά μου την ειδικότητα είναι πραγματικά αυτή η παγερή ηρεμία και η αποστασιοποίηση, τουλάχιστον στην εκφορά του λόγου. Καλά, για τον σύζυγο δεν το συζητάμε, εντάξει, είναι μια περίπτωση που από μόνος του. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε μόνο που σας διακόπτω. Απλά το μόνο που βλέπουμε να έχει εκνευριστεί η κυρία Πισπυρίγκου, σύμφωνα με τον σύνηγορό της, είναι στη διαχείριση που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, θέλει να ασκήσει αγωγές, λέει, για αυτά που λέμε. Για το DNA που έχει παίξει ένα κομβικό ρόλο για τις σχέσεις των δύο συζύγων. Θέλω να πω ότι είναι δυνατόν να έχουν φύγει από τη ζωή τρία αγγελούδια και να μην νιώθεις μια αδικία, έναν εκνευρισμό, μια ένταση και να νιώθεις μια ένταση. Για όλα τα και υπόλοιπα. Να θυμάσαι, να προσθέσω αυτό που είπατε, κύριε Σούρα, και να θυμάστε τα παιδιά σου να φέρεις, λέει, φωτογραφίες μετά το Πάσχα, αφού έχεις μπει στη φυλακή τόσες μέρες, και να λες: φέρτε μου φωτογραφίες που θα έπρεπε τα παιδιά της να μην είχαν λείψει από πάνω της. Καταλάβατε πώς το λέω. Εννοείται. Εγώ είχα κάνει μια έκκληση στην κυρία, μια φορά, να σιωπήσει, πιστεύοντας ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση, τουλάχιστον και για εκείνη. Στον σύζυγο έχω κάνει φοβερές εκκλήσεις. Από το κανάλι σας εχθές γύρισα και του είπα: όταν έχεις τρία παιδιά τα οποία σου πεθαίνουν και δεν υπάρχει γονιδιακό πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναρωτηθείς είναι γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και να το ψάξεις. Ξέρετε κάτι, εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε και ο καθένας λέει τη γνώμη του για ένα γεγονός το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, είναι πρωτόγνωρο και ίσως και σε όλο τον κόσμο να μην έχει ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο. Εμείς μιλάμε γιατί κάποιοι δεν ασχολήθηκαν από πριν. Το καλύτερο απ' όλα ήταν
αυτή την οικογένεια να μην την ξέρει κανένας. Ναι, να την είχαν, ξέρουν είχαν μόνο οι φίλοι και οι συγγενείς. Όμως, να πούμε, καταλάβα. Και από το χαμόγελο ναι, του μα γι' αυτό λέω. Και ευτυχώς που υπάρχουν φοβεροί γιατροί όπως ο κύριος Ηλιάδης και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Γιατί αν δεν υπήρχε η δημοσιογραφική διαδικασία, δεν θα έβγαινε στην επιφάνεια αυτό πολύ το πιθανό, πράγμα. Πολύ πιθανό. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, μόνον μπράβο πρέπει να πούμε στους δημοσιογράφους και φυσικά στον κύριο Ηλιάδη που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, από εδώ και πέρα, το τι θα γίνει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν έχουμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί την κοινή γνώμη, αν θέλετε τη δικιά μου την άποψη, είναι οι ζωγραφιές και τα λόγια της μικρής Τζορτζίνας, τα οποία βρέθηκαν και τα οποία μας πείτε να κάνει ένα σχόλιο πρώτα ο κύριος Μαρακάκης που θέλει να κάνει σε αυτά που είπατε και να μας πείτε μετά για αυτό που μπαίνει η διαδικασία της ανάλυσης των ζωγραφιών. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά αυτό το κενό στο σύστημα που είπαμε, επειδή φαίνεται ότι μπήκαν αρκετά πράγματα κάτω από το χαλί σε κρίσιμο χρόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες, θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτεπάγγελτη διαδικασία και πιθανόν να ανοίξει το κατηγορητήριο για πλημελήματα. Ακόμα και σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Και αυτό θα γίνει, νομίζω, μέσα στις επόμενες μέρες. Για την έρευνα και γενικώς. Σωστά. Και για το κενό που είπα, δηλαδή όταν έχεις μια επίσημη καταγγελία για κακοποίηση από το 2014 και στο ίδιο σπίτι, στην ίδια οικογένεια, χάνω τρία παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα. Δεν υπήρξε follow-up ποτέ. Το άλλο που δεν το έχω πει στον κύριο Σούρα, νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, νομίζω όμως, είναι ότι η γυναίκα αυτή από την. Με την εξωστρέφεια που έχει δείξει από την πρώτη στιγμή, φαίνεται σαν να ζει το όνειρό της. Και θα μου επιτρέψει να σας πω ότι αν δεν διεκδικήσει στη συνέχεια το ακαταλόγιστο, είναι πολύ πιθανό να γράψει και βιβλίο. Δηλαδή να εξαργυρώσει όλη αυτή τη φήμη. Θέλω να σας πω κάτι. Εδώ χρειαζόμαστε το ψυχίατρο. Εδώ χρειάζεται το ψυχίατρο να αναλύσει αυτό που λέει ο Μαρακάκης. Εγώ θέλω να πω κάτι. Είχα πει πολύ πολύ πριν ότι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι ζουν τη διασημότητά τους χωρίς να ξέρουν ότι είναι ήρωες του κακού και όχι ήρωες του καλού. Αλλά θέλω να απαντήσω στον κύριο Μαρακάκη ως εξής. Η παρουσία μου στις τηλεοράσεις, η υπερβολική παρουσία μου στις τηλεοράσεις έχει αυτό το σκοπό. Να μην τολμήσει κανείς να ζητήσει το ακαταλόγιστο. Γιατί αυτή η τακτική πρέπει πλέον να εξαφανιστεί. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι κι αν ζητηθεί, δεν θα υπάρξει ούτε ένας συνάδελφος που θα γράψει μια τέτοια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Για να κλείσουμε. Με αυτή τη συμπεριφορά του συζύγου και πάνω απ' όλα, ο οποίος δεν κατηγορεί το σύζυγο, άρα δεν θα ζητηθεί τίποτα, αλλά τη κατηγορούμενη, δηλαδή τη κυρία, η οποία συμπεριφέρεται, όπως είπαμε, τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Πάντως, κύριε Μαρακάκη, δεν αποκλείεται κι εσείς να δούμε συμπληρωματική κατάθεση του κύριου Δασκαλάκη. Εγώ νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο. Το λέω αυτό γιατί από την αρχή, κύριε Σούρα, είχαμε δει το σύζυγο αρχικά να λέει για μια μητέρα πρότυπο και μετά να μιλάει για μια μητέρα η οποία έχει μπροστά της ένα κατηγορητήριο πάρα πολύ βαρύ. Αυτά είναι αντιφατικά μεταξύ τους, με συγχωρείτε, αλλά εγώ είναι σε μια βλέπω... πολύ καυτή περιοχή ο κύριος Δασκαλάκης. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ εύκολο να ανοίξει το κατηγορητήριο. Κύριε Μαρακάκη, γιατί η ανακρίτρια δεν ζητάει συμπληρωματική θα ζητήσει. Κατάθεση. Εγώ όχι μόνο πιστεύω από τον σύζυγο, αλλά γενικά. Γιατί καθυστερεί, το ζητάω γιατί δεν το ρωτάω γιατί δεν το ξέρω. Γιατί δεν ζητάει πραγματικά να συμπληρώσει κάποιος τα στοιχεία τα οποία λείπουν. Γιατί έχουν γίνει πολλές αλλαγές τόσο στις συμπεριφορές τους, ίσως αλλά όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις. Και φυσικά και το τεράστιο λάθος που προσπαθήσανε να μας βάλουν στην κλειδαρότρυπα, τη ροζ κλειδαρότρυπα, αλλά και αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη έγινε με το σκοπό να φύγουμε από το κανονικό το θέμα που είναι ο θάνατος τρία παιδιών. Κύριε Σούρα, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Θα σας ξαναέχουμε στην εκπομπή. Εμείς θέλουμε να ακούμε τον Δημήτρη τον Σούρα. Όσο συχνά και να βγαίνετε, κύριε Σούρα, όχι γιατί βοηθάτε να αντιληφθούμε και εμείς κάποια πράγματα. Κύριε Μαρακάκη, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα ούτως ή άλλως.
Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.